Αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση, παραιτήθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας Νίκος Νικολόπουλος, ενώ αντικαταστάθηκε από τον βουλευτή νομού Καβάλας για τη Νέα Δημοκρατία, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στην επιστολή παραίτησης ο κύριος Νικολόπουλος επισημαίνει ότι η μόνη αιτία της παραιτήσεώς του ήταν η προσωπική υπεποίθηση προς το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης με την Τρόικα και η διόρθωση των σημαντικών στρεβλώσεων στα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και προνοιακά ζητήματα θα έπρεπε να έχουν τεθεί εμφατικά στο τραπέζι των συζητήσεων από την αρχή. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, συνεργάτες του Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο υπήρχε κόντρα του κυρίου Νικολόπουλου με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτσι. Καθώς και ότι ο παραιτηθής Υφυπουργός Εργασίας είχε διαμαρτυρηθεί στον κύριο Σαμαρά με τις ψαλιδισμένες αρμοδιότητες που του είχε παραχωρήσει ο πολιτικός προϊστάμενός του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Νικολόπουλο και σε έντονο ύφος του ζήτησε να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, ο κύριος Νικολόπουλος είχε ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης την επιστολή παραίτησής του. Μου τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός και μου είπε ότι αναλαμβάνω στη θέση του Νικολόπουλου που παραιτήθηκε. Ομολογώ ότι ευνηδιάστηκα. Ναι. Πριν από λίγο γύρισα από το Υπουργείο Εργασίας, όπου είχα μια πρώτη συνεργασία έτσι σύντομη με τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Πραγματικά δηλώνω και εγώ ευνηδιασμένος από την παραίτηση του κυρίου Νικολόπουλου. Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη και ποια είναι, ας πούμε, η αιτία. Αλλά όπως και να είναι, έχω να κάνω μόνο ένα σχόλιο, ότι όταν μπαίνεις σε μία σχέση γάμου, ας πούμε, δεν οδηγείσαι σε απόφαση για διαζύγιο μετά από μία εβδομάδα γαμουβίου. Πρέπει να το τεστάρεις λίγο παραπάνω για να καταλάβεις αν δουλεύει ή αν δεν δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι, έτσι τα φέρνει η ζωή, τρέχουν οι εξελίξεις. Σας είπα ότι αυτός ο δρόμος έχει πολλές τροφές. Όταν σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση, έλαχε τώρα να μου εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός αυτό το πόστο. Τον ευχαριστώ για αυτό, αυτό μόνο θέλω να πω τώρα. Νιώθω και τιμή και ευθύνη, διότι είναι ένα πόστο φυσικά, οπωσδήποτε δύσκολο. Φυσικά. Έχει δύσκολα θέματα, πάρα πολύ δύσκολα θέματα, αλλά από εκεί και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις αυτού του πόστου. Δεν έχω εναλλακτική. Ναι. Ευνηδιαστήκατε ωστόσο. Αυτό δηλώνεται. Ευνηδιάστηκα από την έννοια ότι ήταν ξαφνική όσο και η είδηση της παραίτησης του κυρίου Νικολόπουλου, του Υφυπουργού μέχρι το μεσημέρι, όσο και το ότι ανέλαβα εγώ στη θέση του. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Ήδη πήρα μια πρώτη, να το πω έτσι. Η διαδικασία τι απαιτεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα? Αναλαμβάνει κατευθείαν? Η διαδικασία λέει ότι περιμένω να μου ανακοινωθεί η ημερομηνία της ορκομοσίας και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω το στο γραφείο του Υφυπουργού. Σας λέω, μόλις τώρα γύρισα από συνεργασία με τον Υπουργό, πήρα ήδη λίγη δουλειά για το σπίτι, γιατί υπάρχει πολύ υλικό για ενημέρωση και διάβασμα. Ναι. Παραδέχομαι ότι ο τομέας εργασίας δεν ήταν ένας τομέας με τον οποίο είχα άμεση σχέση, είτε στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα, είτε στο πλαίσιο του τομέα του κομματικών, ας πούμε, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν έχεις άλλη επιλογή ότι να σηκώσεις τα μανίκια, να πλακωθείς στο διάβασμα και να δουλέψεις. Ακριβώς, δουλειά.